Τώρα γιατί υπάρχει επίσης μία ιστορία η οποία συγκλονίζει για μία πολύ γνωστή ηθοποιό η οποία λέει ότι ήταν παράλυτη και δεν μπορούσε να μιλήσει και πώς σώθηκε από το θάνατο. Είναι μία γυναίκα η οποία έτσι τα είναι. Όσα λέει να. Πραγματικά είναι η Κατερίνα Βρανά. Μία γυναίκα η οποία πολύ τάλαντη, ένα αγαπητό πρόσωπο, η οποία με τα όσα έχει πει, έχει συγκλονίσει. Πρόκειται για την γυναίκα, την κοπέλα που είχε ψηφιστεί την Ελληνίδα ως την καλύτερη stand-up comedian στον κόσμο. Δηλαδή την καλύτερη σε διαδραστική κωμωδία παγκοσμίως. Η Κατερίνα Βρανά, τα προβλήματά της ξεκίνησαν λίγα χρόνια πριν όταν βρέθηκε στη Μαλαισία για να δώσει μια παράσταση. Εκεί πέρα κόλλησε μια αρρώστια, μια ασθένεια. Οι γιατροί έκαναν λάθος διάγνωση, με αποτέλεσμα η κοπέλα μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να βρεθεί στην εντατική, να χάσει σε μεγάλο βαθμό την όρασή της, να μην μπορεί να περπατήσει και να μην μπορεί να επικοινωνεί με το περιβάλλον. Η ίδια έχει δηλώσει χαρακτηριστικά ότι 3 φορές πήγα να πεθάνω και γλίτωσα από θαύμα. Σήμερα προσπαθεί να ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας που έχει, όσο μπορεί. Το συγκινητικό είναι ότι ανεβάζει παράσταση ξανά στην Αθήνα σε αναπηρικό καροτσάκι, θέλοντας να περάσει το μήνυμά της ότι παρά τις δυσκολίες μπορούμε να προσπαθούμε και να ξεπερνάμε όποια προβλήματα έχουμε. Αυτό που λέει χαρακτηριστικά είναι σε συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα Έθνος. Θέλω να αγοράσω, λέει, ρούχα για την παράσταση και δεν είναι εύκολο. Δεν βλέπω πολύ καλά και πρέπει να πάω συγκεκριμένη ώρα που έχει φυσικό φως και να μην είμαι πολύ κουρασμένη από την φυσικοθεραπεία. Και από αγανάκτηση ή από κούραση με πιάνουν πολύ συχνά τα κλάματα. Αλλά νομίζω ότι κάνει καλό και ξεσπάω. Να ακούσουμε λίγο τι είχε πει πριν λίγο καιρό σε μια συνέντευξη στην Μπουζούκου. Στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ναι. Και αμέσως μετά θα πάμε σε ένα διαζύγιο πασίγνωσης Ελληνίδας παρουσιάστριας με πασίγνωστο το σύζυγό της, όπου δυστυχώς είναι μια δικαστική διαμάχη η οποία τα πράγματα δεν πάνε καλά και βλέπουν να αγριεύει ένας πόλεμος μεταξύ του ζευγαριού. Πάμε όμως να ακούσουμε την Κατερίνα Βρανά. Πριν σε καλωσορίσω επίσημα, Κατερίνα Βρανά, ναι, κτλ., θέλω να πω ότι είχαμε προετοιμάσει να ξεκινήσουμε λίγο κάπως, θα προσπαθούσα εγώ δηλαδή, ναι, πιο σατυρικά, γιατί δεν είσαι καθόλου μελό κτλ. Και με το που μπήκες μέσα και χειροκρότησε ο κόσμος, εγώ βούρκωσα, οπότε δεν θα σε βοηθήσω σε αυτό. Είχαμε πει, πρώτα απ' όλα, παιδιά, εγώ μιλάω σαν μαστουρωμένη. Το έχουμε, αλλά δεν είμαι, μη χειροκροτάτε. Είχαμε πει με την Άννα να κάνουμε αυτό το, Κατερίνα, είσαι καλά. Όχι, Άννα. Έχω περάσει πολύ δύσκολα. Και θα βούρκανε, Άννα, θα βούρκανε και θα βγάλουν μαλακίες, λέμε. Αλλά είναι μαζικέ. Πώς είναι αυτή η εμπειρία? Εντάξει, μοναδική ελπίζω. Δεν κάνω κέφι να το ξαναπεράσω. Αυτό που λέω που είναι λίγο χοντρό και φρικάουν όλοι, ότι έτσι και πάθω μετά από όλα αυτά, έτσι και μου βγει σε κάποια φάση και καρκίνος, θα τα πάρω. Θα γίνω έξαλλη. Καλά, ήταν πολύ περίεργο. Αλλά το πιο δύσκολο κομμάτι, εγώ το έχασα, γιατί ήμουν ανέσθητη. Οπότε οι γονείς μου φάγαν το λούκι. Εγώ κοιμόμουν. Και να σας πω, παιδιά, εγώ ήμουνα σε τεχνητό κόμμα. Δεν τον έπεσα, με βάλανε για να με σώσουν. Και εγώ έβλεπα ότι είχα πάει σε yoga retreat στην Κορνουάλη, στην Αγγλία. Να τονίσω, εγώ δεν κάνω γιόγκα. Δεν αγχώθηκες πουθενά εσύ σε αυτή τη διαδρομή? Να πούμε ότι ήταν 21 Απριλίου του 2017. Ναι, ναι, ναι.
και βγήκα από το κόμμα 5-6 Μαΐου και μετά ήρθε Ελλάδα αρχές Ιουνίου και βγήκα από το νοσοκομείο τελικά μέσα Αυγούστου. Εγώ αγχώνομαι πιο πολύ το... Είναι συγκλονιστικά. Πραγματικά. Και βλέπω το χιούμορ που έχει. Τέτοια δύναμη ψυχής. Καθυλωμένη στον επιρικό καροτσάκι. Συγχαρητήρια για το θάρρος. Να προσπαθεί... Ένα υπέροχο να κλάδο. Να προσπαθεί να δώσει γέλιο στον κόσμο, ακόμα και μέσα από το προσωπικό της αυτό σοβαρό πρόβλημα υγείας. Στο καροτσάκι κάθεται η κοπέλα. Τελείωσε. Είναι δύναμη ελπίδας και δύναμη ζωής. Ο Θεός είναι καλά. Πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με το διαζύγιο. Πρωτού πάμε στο διαζύγιο, πάμε να δώσουμε δώρα στους φίλους τηλεθεατές. Πάμε να δώσουμε Κωνσταντινάτα δώρα στους τηλεθεατές. Τελευταία μέρα θα δώσουμε δώρα στους